63 χρόνια μετά την έναρξη του απελευθερωτικού αγώνα της ΕΟΚΑ, ενός αγώνα ηρωικών πράξεων που είναι ζωντανός στην καρδιά μας και αποκαλύπτεται σε όλο του το μεγαλείο μέσα από τις διηγήσεις και τις μαρτυρίες των πρωταγωνιστών του. Διηγήσεις που φέρνουν δάκρυα στα μάτια και γράφουν σελίδα με σελίδα την ιστορία μας. Για μια τέτοια πολύτιμη μαρτυρία ξεκινήσαμε ένα μικρό ταξίδι. Τετάρτη πρωί. Προορισμός μας, ο ιερός ναός Αγίου Παντελεήμονα στα Γελινιάτικα στο Ξυλόκαστρο. Η διαδρομή από το Ελευθέριος Βενιζέλος έως την ορεινή Κορινθία κράτησε μια μισή ώρα. Όσο πλησιάζαμε, η αγωνία μας μεγάλωνε. Πλησίαζε η ώρα που θα συναντούσαμε τον άνθρωπο που βοήθησε τον Γρηγόρη Αυξεντίου να διασωθεί από την έφοδο των Βρετανών απικιοκρατών στη Μονή του Μαχαιρά. Ο άνθρωπος αυτός χάρισε στον Γρηγόρη Αυξεντίου το όνομα, τα ράσα αλλά και την ταυτότητά του, παραχωρώντας του έτσι τη θέση που είχε ο ίδιος στη Μονή. Μόλις έχουμε φτάσει στην Ιερά Μονή Αγίου Παντελεήμονος στα Γελινιάτικα, στην περιοχή του Ξυλόκαστρου και είμαστε λίγο πριν γνωρίσουμε τον πραγματικό Χρύσαθο Μαχαιριώτη. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκατε, καλά, εύκολα. Πάσχα του 1956. Ο σταυραετός του Μαχαιρά αναρρώνει στο ιστορικό μοναστήρι μετά από εγχείρηση. Πάνω από 100 Άγγλοι αξιωματικοί και στρατιώτες ζώνουν το μοναστήρι. Μεταμφιεσμένο σε καλόγυρο με γενιάδα και ράσο, παρουσιάστηκε στον Άγγλο επικεφαλής αξιωματικό ως ο Πάτερ Χρύσανθος Μαχαιριώτης. Το όνομα που χρησιμοποίησε ωστόσο δεν ήταν καθόλου τυχαίο, καθώς στο μοναστήρι τότε υπήρχε στα αλήθεια ο Πάτερ Χρύσανθος, ο οποίος σήμερα και για τα τελευταία 50 χρόνια ζει στο μοναστήρι αυτό, το οποίο έκτισε και ίδρυσε ο ίδιος. Καλημέρα σας. Ο Πάτερ Χρύσανθος είναι σήμερα 90 χρονών. Ποτέ μέχρι τώρα δεν έχει μιλήσει και ανοίγοντας για πρώτη φορά την καρδιά του στο alphanews.live μαρτυρά ιστορικές στιγμές που προσθέτουν μια ακόμη σελίδα στην ιστορία του τόπου μας. Κάνατε τόσο κόπο να έρθείτε. Άξιζε τον κόπο. Και τι να κάνετε, τι να κάνετε. Εγώ όταν πήγα και γράφτηκα στην ΕΟΚΑ και έδωσα τον όρκο της ΕΟΚΑ, δεν σκέφτηκα ποτέ ότι δηλαδή θα γινόντουσαν αυτά τα πράγματα. Πήγα να αγωνιστώ όπως αγωνίζονται τότε όλος ο κόσμος για την ένωση της Κύπρου με τη μητέρα Ελλάδα. Κύριε Λέσον, Πάτερ Άγιε, ευλόγησον. Χριστέ, ευλόγησον την πρόση και την πόση του πούλου σου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τα παιδικά του βιώματα είναι ενδεικτικά για την πορεία που έμελε να ακολουθήσει ο άνθρωπος αυτός. Του ζήτησα στα βαθιά του γεράματα να αφήσει τη μνήμη και τον χρόνο να πάει πίσω, να ανατρέξει στα παιδικά του χρόνια, στην Οδού, τότε που ο μαθητής ακόμα, Χρύσανθος Παπανικολάου, είχε ξεκινήσει τον δικό του προσωπικό αγώνα. Ήταν μια παρόρμηση που την είχα από μικρό παιδί στο σχολείο μας. Ήταν Άγγλοι τότε, στην Οδού. Τον ιστό της σημαίας τον είχαμε προς την ανατολική πλευρά και είχαμε την αγγλική σημαία. Θα ήμουν στην πέμπτη, έκτη του... και ανέβαινα επάνω και μου λέει, βρε θα πέσεις, πού πας πάνω. Να πέσω, τους λέω. Λέω, έκανα αυτό που μου έλεγε η συνείδησή μου. Δεν θέλω τη σημαία την αγγλική, θέλω την ελληνική. Ο Χρύσανθος, που τότε δεν ήταν μαχαιριώτης όμως, ήταν... Ήταν οθιάτης. Οθιάτης. Νικολάου.
Η αγάπη του για τη μητέρα Ελλάδα ήταν τόσο βαθιά όσο και η αφοσίωσή του στο Θεό. Κατάγεται από ιερατική οικογένεια, της οποίας η ιστορία συνεχίζεται έως 8 γενιές. Μέσα μου έλεγα θα φύγω. Γιατί? Με ποιο σκοπό? Ήθελα να πάω να γίνω μοναχός και να δράσω σαν μοναχός. Αλλά ήμουν μικρός ακόμα, δεν με αφήνει ο πατέρας μου. Ήταν ένας θείος μου, ο Μακρύ Μιχάλης. Και πήγαινε και αυτός, είχε μερικές τσούρες που τις λέμε στην Κύπρο. Και τις έβασκε και έβλεπε το όνομά μου γραμμένο πάνω στις λεύκες, πάνω στα σπέτρες, πάνω στα δέντρα, όπου έβρισκα τόπο, έγραφα το όνομά μου. Και από κάτω θα φύγω, Χρύσανθος. Χρύσανθος είναι στο όνομα και έχει χρυσή καρκιά και πάντα εξεχώριζε που τα άλλα τα παιδιά. Και που μητσί σε βούλετουν, καλό ήρος να γίνει. Ο μεγάλος του πόθος γίνεται πραγματικότητα στα 19. Ο πατέρας του τον στέλνει τελικά στην Ιερά Μονή Μαχαιρά, αν και το δικό του όνειρο ήταν να μονάσει στο Σταυροβούνι. Αυτές οι καμπάνες ήταν τόσο γλυκιά η φωνή τους που με αχμαλώτησε. Πήγα με τη μάνα μου, τη συγχωρεμένη, και πήγα με ρόδια στο Μαχαιρά. Άρχισε να χτυπάει η καμάρα και λέω, τι είναι, Εσπερινό. Και εγώ άρχισα να κλαίω. Εγώ έπρεπε να φύγω με τη μάνα μου, να πάμε στο χωριό. Και πήγαινα και γύριζα πίσω όσο έβλεπε το καμπαναριό. Και μου λέει, μα γιατί γύριζες πίσω, παιδί μου. Μα γιατί κλαις, παιδί μου. Ήταν τότε που είχα τον έρωτα, ναι, για να γίνω μοναχός. Ακόμα δεν είχα γίνει, ναι, αλλά γύριζα πίσω να χαιρετήσω ακόμα μια φορά, να αγκαλιάσω το μοναστήρι. Με άφησε να ψηθώ λιγάκι ο πατέρας μου, δεν με αφήνει να πω. Και έκανα και εγώ υπακοή και υπομονή. Όταν με πήγε... Θυμάστε την πρώτη μέρα που πήγατε στο μοναστήρι? Με αγκαλιάσε ο πατέρας, είπε. Γιατί ήταν και η Λειψανδρία τότε στα μοναστήρια, δεν υπήρχαν μοναχοί. Και το ξέραμε το μοναστήρι, μας ξέρανε, περνάνε από το σπίτι μας. Λοιπόν, και με ξέρανε και ευχαριστηθήκανε πάρα πολύ. Μετά από 2 χρόνια με έστειλε στη σχολή Απόστολου Βαρνάβας να τελειώσω εκεί πέρα 2-3 τάξεις. 3 τάξεις ήταν. Και εκεί είχα τον πόθο πάντοτε να μάθω γράμματα. Τέλος πάντων, χάρηκα πολύ που με στείλανε. Η κίνηση αυτή έγινε το 1952 και ήταν αυτή που του άλλαξε τη ζωή, αφού εκεί άκουσε για πρώτη φορά για τη δράση της ΕΟΚΑ. Λέγανε θα γίνει κίνημα, θα γίνει και αυτά, και ήρθε άνθρωπος από την Ελλάδα και ό,τι γίνει. Λοιπόν, και προετοιμάζονται και... Αχ, λέω, πότε θα έρθει και η στιγμή που θα φωνάξουν και εμένα. Πότε θα έρθει να μπω και εγώ μέσα να αγωνιστώ. Τι να αγωνιστώ, παιδάκι μου ακόμα. Από τότε άλλαξε η ζωή μου. Άλλαξε η ζωή μου και δεν μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Αλλά το ήθελα να αλλάξει κι όμως, και έτσι όπως άλλαξε μου άρεσε. Η ζωή σας δηλαδή άλλαξε... Με τον όρκο. Με κάλεσε ο διευθυντής της σχολής μας, ο Λευκοσιάδης, ο Κοιμήθη και Κωνσταντίνος Λευκοσιάδης, ο διευθυντής της σχολής μας, και λέει, κάτι καταλαβαίνετε, κάτι ακούετε, ότι κάτι θα γίνει, κάτι. Τι λέτε, εμείς μπορούμε να βοηθήσουμε. Εκείνος ήταν ήδη στέλεχος. Και εγώ, ποιος από όλους σας θέλει. Εγώ πρώτος σε σούκος θα τους έχουν πάρω. Εγώ θέλω. Μα μπορεί να σε σκοντήσουν οι Άγγλοι. Δεν πειράζει, αφού είναι για την πατρίδα, άμα σου δώσω έναν όρκο να το διαβάσεις, θα το διαβάσεις και θα τον τηρήσεις. Μα ασφαλώς,
Μα ασφαλώς, ξέρω ότι άμα δώσω όρκο θα τηρήσω τον όρκο μου. Στο κάτω-κάτω είμαι και ιερεύς τώρα. Ζητούσε επίμονα να βρούμε τον όρκο και τον βρήκαμε με τη βοήθεια του διαδικτύου. Στο άκουσμά του δεν άντεξε. Λύγησε. Ορκίζομαι εις το όνομα της Αγίας Τριάδος ότι θα αγωνιστώ με όλες μου τις δυνάμεις. Για την απελευθέρωση της Κύπρου από τον Αγγλικό σιγό. Θυσιάζουν και αυτήν τη ζωή μου. Όταν ορκιζόσασταν δηλαδή το κάνατε με όλη σας την ψυχή. Πετούσα ρε παιδί μου, πετούσα. Πετούσα και περίμενα τις εντολές του υπευθύνου. Υπεύθυνος ήταν ο διευθυντής της σχολής μας. Και κάπως έτσι ξεκίνησε η δική του δράση στον αγώνα της ΕΟΚΑ. Μια δράση που ενώ είχε βάση το μετόχι του Κίκου, ωστόσο δεν περιοριζόταν μόνο εκεί. Εκεί περνάγανε πολλές φορές Εγγλέζοι και ψάχνανε γύρω από τα μοναστήρια, γύρω από τα αυτά παρεκκλήσια, άνοιγαν τις ΕΟΚΑ τα παιδιά, κρύψει τίποτα, να τα βρούνε και αυτά όλα. Μια φορά με βάλανε και εμένα και να προσέχω αν θα περάσει κανένα στρατιωτικό αυτοκίνητο ή οποιοδήποτε αυτοκίνητο, να δώσω σιγνάλο σε κάποιους που πήγαν να κρύψουν όπλα, τη ΣΥΟΚΑ. Ναι. Και τι να σας κάνω, λέω. Εσύ θα είσαι στη σχολή. Σχολή, σε μια, στο φράκτη της σχολής πάνω-πάνω, εκεί πέρα να μην φαίνεσαι. Θα έχεις ένα κλεφτοφάναρο και αν δεις και περάσει αυτοκίνητο, οποιοδήποτε αυτοκίνητο, θα κάνεις ένα τάκ, τάκ, τάκ. Να φανεί το φως. Σήμα. Σήμα, ναι. Σήμα. Ότι έρχεται αυτοκίνητο. Και ήταν ευχαριστημένα τα παιδιά που ήρθανε, και, αλλά είχαμε μια σιγουριά ότι ο πατήρ Χρήστος μας προσέχει. Θα μας δώσει σινιάλο οπωσδήποτε. Ο ίδιος είχε αναλάβει και τη διανομή των φυλαδίων της οργάνωσης, τα οποία κατάφερνε να μεταφέρει με το λεωφορείο στα χωριά, χωρίς να τον παίρνει χαμπάρι κανείς. Έπαιρνα τα φυλάδια που εκδίδαμε, που τα ετοιμάζαμε στη σχολή, στο υπόγειο της σχολής είχαμε σαν, και βγάζαμε τα φυλάδια που μας έλεγε ο αρχηγός. Βγάλαμε φυλάδια. Και προορίζονται για τα χωριά γύρω, όπου μπορούμε και όπου νομίζαμε ότι δεν κινδυνεύουμε άμεσα. Και αυτό μας το απαγορεύα, να μην κινδυνεύετε χωρίς να υπάρχει λόγος, σοβαρός λόγος. Τα φυλάδια αυτά μετά πήγαινα στη Μονή του Μαχαιρά και από εκεί έρχονταν από χωριά και τα διένυμα, τα ναι. Πήγαινα εγώ στα χωριά. Αλήθεια. Πείτε μας λίγο. Όταν έμπαινα στο λεωφορείο, για λεωφορείο είχαμε, που πήγαινε Γούρι, Μαχαιρά, Λευκοσία. Και κάναμε δέματα αυτά εκεί πέρα. Έπαιρνα πάντοτε δύο για να διευκολύνουμε. Δεν ήταν και πολύ βαριά. Μέσα στο λεωφορείο και πήγαινα μπροστά-μπροστά και έκανα τον αδιάφορο του πιανού είναι αυτά. Τα άφηνα πίσω. Μόλις έμπαινα από την πίσω πόρτα εκεί πέρα, τα άφηνα εκεί πέρα και πήγαινα μπροστά. Όταν φτάναμε στο τέρμα, μου έλεγε, μα θέλεις βοήθεια, θέλεις να σε πετάξω μέχρι τον Μαχαιρά. Ήταν γνωστοί μας άνθρωποι, τα χωριουδάκια μας τα ξέρεις εκεί πέρα. Άμα δεν σου κάνει κόπο, να με πάρεις και μέχρι τον Μαχαιρά. Αυτά θα τα αφήσεις εδώ ή θα τα πάρεις. Μα θα τα πάρω αυτά, αυτά είναι δικά μου, είναι από σκευές δικές μου.
Και κάπως έτσι γινόταν η μεταβίβαση. Η μεταβίβαση. Και ειδοποιούσαμε τα παιδιά που ήταν πάνω στην κορυφή του όρους του Μαχαιρά. Στην κορυφή. Τα κιόνια, αν τα είσαι ακουστά, ήταν πάντοτε ψηλά, πάντοτε για να βλέπουν. Λοιπόν, και είχαμε ώρες, τις δίνανε από μέσα τις ώρες, εμείς δεν επικοινωνούσαμε με τα παιδιά. Μόνο όταν μας λέγανε ότι χρειάζονται τρόφιμα, κανονίζαμε με το μοναστήρι, κρυφά και στο μοναστήρι, γιατί δεν το ξέρουν όλοι, και πηγαίναμε. Μας έδειξαν τον τόπο ο διευθυντής της σχολής που νομίζετε ότι μπορεί να είναι ασφαλισμένα αυτά που θα αφήσετε, φυλάδια, τροφές, πράγματα, που νομίζετε που είναι, που ξέραμε τον τόπο του Μαχαιρά. Ήταν μια σπηλιά και είχε θάμνους μπροστά και αυτά όλα, θα τα αφήνουμε εκεί και θα περιμένετε, λέει, να κατεβαίνουν τα παιδιά που πάνε να τα δείτε, ότι να πλησιάσουν εκεί και μετά να φύγετε. Δεν θα γνωριστείτε με τα παιδιά. Μιούσε και όρκιζε στο Ιερό Ευαγγέλιο αγωνιστές της ΕΟΚΑ και τους έθετε στη διάθεση του αρχηγού Διγενή για την πλαισίωση των ανταρκτικών ομάδων. Μίσα όσους μπορούσα. Άρχισα από τον πατέρα μου, το συγχωρεμένο, όταν του το είπα. Μα εσύ, παιδί μου, έχεις τέτοια δύναμη να πάει να ενταχθείς εκεί πέρα, μπορεί να σε σκοτώσουν. Του λέω, δεν πειράζει, πατέρα, αφού λέτε ότι για την πατρίδα πρέπει να αγωνιστούμε, και ήταν αγωνιστής. Όταν κάποτε κάψανε το κυβερνείο, ήταν από τους πρώτους που ξεκίνησε στο χωριό με τη σημαία και τον ακολούθησε όλο το χωριό και πήγαν στο κυβερνείο, στη Λευκοσία. Τι ήταν αυτό που διακρίνεται στο πρόσωπο όλων αυτών των νεαρών ή μη που τους ορκίζατε και τους ανοίγατε την πύλη για την ΕΟΚΑ? Οι περισσότεροι ήταν μαθητές της σχολής μας. Μεγάλοι άνθρωποι όμως. Γιατί προορίζονται για ιερείς και άλλοι ήσαν ιερείς, μερικοί ήσαν ιερείς. Εγώ κυνήγα τους ιερείς. Αισθανόμουν μια ασφάλεια. Και δεν τους διάβαζα τον... ορκίζομαι στην ιεροσύνη μου. Ότι θα τηρήσω όλα όσα λέει και θα δώσω και τη ζωή μου ακόμα. Ο Παπασταύρος, ένας από αυτούς που είχε το ψευδώνυμο μάλιστα Μπουρλοτιέρης, τους ξεσήκωνε συχνά λέγοντας: «Τι λέτε, να συνεχίσουμε ή όχι? Να συνεχίσουμε τον αγώνα ή όχι?» Τα μαθά στους σχολείς εκεί πέρα. Εσείς λέγατε όχι. Εγώ έλεγα... οι περισσότεροι λέγαμε να συνεχίσουμε, να συνεχίσουμε. Δηλαδή το όχι θα το λέμε στους Άγγλους. Μα τι θα κάνετε μόνο, μα τι θα κάνετε, μια τρύπα στο νερό κάνετε, τίποτα και δεν κάνετε. Άντε σε λίγο καιρό και θα καθαρίσετε κι εσείς. Λοιπόν, στους Άγγλους θα λέμε όχι. Στον αγώνα θα λέμε ναι. Πώς να το... Σας το κάνω σχηματικό να το καταλάβετε. Ομικρόν. Χι. Ιώτα. Όχι στους Άγγλους. Ήμασταν ναι, είμαστε πάνω στη... Το κλίμα δηλαδή ήταν έτσι έντονο. Ζεστό. Θερμό. Θερμό. Διαβάσω ένα κομμάτι που λέει για το μοναστήρι του Μαχαιρά. Ήταν ένα ανύποπτο μέρος όπου οι φιλήσυχοι μοναχοί, αφιερωμένοι και δοσμένοι στη θρησκευτική τους αποστολή, μένουν μακριά από τα κοινά,
ακούν και παρακολουθούν τα όσα συμβαίνουν με τη δράση της ΕΟΚΑ, ναι. Αλλά μέχρι τις ημέρες εκείνες παραμένουν σχεδόν όλοι αμέτωχοι. Όλοι, εκτός από τον ηγούμενο που ήξερε και 2-3 άλλους καλόγερους. Ναι. Εσείς τους γνωρίζετε τους καλόγερους? Ναι, τους καλόγερους τους γνωρίζω και τον ηγούμενο τον γνωρίζω. Ποια ήταν η σχέση σας εσάς με τους καλόγερους και τον ηγούμενο Ειρηναίο? Δεν ήταν όπως έπρεπε. Γιατί? Φοβόμασταν. Γιατί? Φοβόμασταν τον ηγούμενο. Γιατί? Συγγνώμη. Ήταν φίλανγκλος. Βιάσαμε πολλές φορές να πηγαίνει με τους Άγγλους παρά με τους αγωνιστάς. Και φοβόμαστε. Κρατιόμαστε. Μετά το φοβέρισε ο Αυξαντίου, του λέει: Ηγούμενε, ή θα αλλάξεις ή θα το κάνω κιούνκι το μοναστήρι σου. Και φοβήθηκε αυτά όλα. Μα εγώ θέλω να βοηθήσω την οργάνωση και ίσα σας αγαπώ και αυτά όλα. Ναι, αγαπάς, αλλά κάνεις ορισμένα πράγματα που μας προδίδεις κιόλας. Όπως? Όπως έβαλε ένα βοσκό που δεν του είχαμε πολύ εμπιστοσύνη, όλο το μοναστήρι δεν του είχε εμπιστοσύνη. Ήταν λίγο να του πηγαίνει το φαγητό στο κρυσφύγετο όταν κατεβήκανε στο μοναστήρα πια. Και το είδαμε και στα πράγματα, ότι πράγματα που δεν τα είπαμε εμείς, ακουστήκανε. Ποια ήταν η σχέση σας εσάς με τον Μακάριο και με τον Γρίβα? Τους γνωρίσατε από κοντά? Όχι. Όχι. Γνώρισα τον Λευκοσιάτη που ήταν ένα μαζί τους. Τον Λευκοσιάτη, το διευθυντή μας. Ναι. Αυτό μου με μίεσε. Για τον ιερομόναχο Χρύσανθο Μαχαιριώτη, ο απελευθερωτικός αγώνας της ΕΟΚΑ και η γνωριμία του με το Σταυραετό του Μαχαιρά τον έκαναν μάρτυρα ιστορικών γεγονότων της κυπριακής ιστορίας. Ποια ήταν η σχέση σας με τον Γρηγόρη Αυξαντίου? Είχατε επαφές κατά τη διάρκεια του αγώνα? Όχι πολλές. Όχι πολλές. Ελάχιστες. Όταν λέω ελάχιστες, μπορεί και να τις υπολογίσω περίπου ή 4 ή 5. Το συναντήσατε? Το συνάντησα για ένα λεπτό. Πείτε μου, θυμάστε την πρώτη φορά που συναντηθήκετε, τις πρώτες κουβέντες που ανταλλάξατε? Οι πρώτες κουβέντες ήταν: «Εσύ φαίνεσαι πολύ αδυνάτος», μου λέει. «Θα αντέξεις?» «Ποιον να αντέξω? Μα δεν είσαι ο Χρύσανθος, ο Μαχαιριώτης». «Ναι, ο Χρύσανθος, ο Μαχαιριώτης. Φαίνεσαι πολύ αδυνατός, θα αντέξεις. Γιατί να τρέχω τα κατσίκες πάνω στα ουρά, αντέχω και δεν αντέχω?» Και γέλασε γι' αυτό. Γέλασε όπως γελάς και εσύ τώρα. Πότε ήταν η πρώτη φορά που συναντηθήκατε, κάτω από ποιες συνθήκες, θυμάστε? Όταν του είπα ότι ο καλύτερος τόπος για κρυσφύγετο, αφού λέτε θα κατεβείτε κάτω, είναι αυτή η περιφέρεια. Δεν έχει ούτε δρόμο ούτε τίποτε κοντά και αυτά όλα. Αυτά είναι δουλειές δικές σας, πώς θα το κάνετε το Χριστούγεννο, δεν ξέρω από εκεί πέρα. Άλλη φορά πάλι, τι θα γίνει με το θέμα του Τσοπάνου? Τι θα γίνει με το θέμα του Τσοπάνου? Είσαστε σίγουροι? Είσαι σίγουρος? Εσύ είσαι σίγουρος? Εσύ είσαι ο πρώτος που επελέγεις από το... από τη σχολή. Σας έλεγε. Ναι. «Εσύ είσαι σίγουρος για αυτόν τον άνθρωπο?» Του λέω: «Είμαι σίγουρος, όχι τελείως σίγουρος». Και τι τότε έχετε τότε? Να πήγε μέχρι ενό σημείου, τα άφηνε και έφευγε. Αλλά παρατηρούσε αυτός, όταν έρχονταν τα παιδιά της ΕΟΚΑ να τα παραλάβουνε, παρακολουθούσε πού ακριβώς πηγαίνανε. Ο Βοσκός. Ο Βοσκός. Ο προδότης. Το μαρτυρούσε. Το μαρτυρούσε. Μείνετε, βιάζουμε λίγο. Εγώ νομίζω πολύ.
Ποιο ήταν αυτό που σας μένει, τι θυμάστε από τον άνθρωπο αυτό? Από τον Αυξεντίο. Πρώτα-πρώτα ήθελε ράσου για να πάει να βγάλει κάτι δόντια που είχε και διαφορετικά μοιάζαμε πολύ καλά. Αλλά είχε κάτι δύο δόντια εδώ πέρα που ήταν πιο μεγάλα. Ναι, πιο ωραία έτσι. Ναι. Λοιπόν, και το κουβεντιάζαμε αυτό το πράγμα, το κουβεντιάσαμε εν ολίγης. Ναι. Όχι πολύ. Λέει, να λέει, μου είπαν και άλλοι από τα δικούς μας παιδιά δικά μας ότι αν δεν είχες αυτά θα μοιάζεις πολύ με τον πατέρα Χρήσανθο και δεν θα σε πάρουν είδηση καθόλου. Λοιπόν, πήγε και έκανε και μια εγχείρηση με τον τρόπο αυτό. Στη Λεμεσό. Στη Λεμεσό. Σκολικοειδίτητα. Σκολικοειδίτη. Όταν εγώ αρρώστησα, ήρθε και η σειρά μου και αρρώστησα ένα κι εγώ. Αρρώστησα, λέει, ο γιατρός μου λέει, μόνο στην Ελλάδα θα πας. Δεν γίνεται εγχείρηση στομάχου αυτού του είδους που έχεις, πρέπει να πας στην Ελλάδα. Άρχισα να ετοιμάζομαι, να το λέω, να το αυτό. Και τότε λέει, τώρα εγώ τι θα κάνω, λέει. Ο Αυξεντίος, τι θα κάνω τώρα. Να μείνω εδώ πέρα και ποιο θα έχω να πούμε δίπλα μου σαν. Του λέω, θα με έχεις εμένα. Πώς, θα σου δώσω το ράσο μου, θα σου δώσω για το σκουφάκι μου και θα είσαι ο πατήρ Χρήσανθος. Εγώ θα φύγω, θα πω στην Ελλάδα, οπότε θα είσαι εσύ στη θέση μου. Και του λέω, για την Ελλάδα και αυτό για την Ελλάδα. Το φίλησε. Το ράσο, το φίλησε το ράσο, το φίλησε το σκουφάκι και το βάλε. Δεν φοβάμαι τίποτα τώρα, ρε. Δεν φοβάμαι τίποτα, δεν με σκιάζει τίποτα. Πώς νιώσατε που έπρεπε λόγω του προβλήματος υγείας, γιατί είχατε έλκος στο στομάχι, σωστά? Ναι. Έπρεπε να έρθετε εδώ. Το δεκαδακτύλο. Ναι. Μπράβο, για να κάνετε μια επέμβαση. Μια μπρος και μια πίσω. Πρέπει. Την Ελλάδα την είχαμε στη ψυχή μου. Αφού όταν ήρθαμε με το πλοίο, Αγαμέμνο νομίζω, ήταν πλοία τότε, είπε. Και φτάσαμε κοντά στο Σούνιο, δεν κρατιόμουν, άρχισα να κλαίω. Και κατέβηκα και έκανα μετάνοιες και έκανα το σταυρό μου. Αξίωσε να πατήσω το χώμα της Ελλάδος. Ακόμα ήμουν στη θάλασσα. Λοιπόν, ήταν η πρώτη φορά που... Η πρώτη φορά. Δεν ξανά... αλλά εκεί αλλάξαν τα πράγματα πια. Γιατί σε λίγες μέρες μάθαμε ότι έγινε η μάχη και ότι έγινε στο Μαχαιρά. Μετά από λίγες μέρες. Μόλις είχα τελειώσει. Την άλλη μέρα του χειρουργείου. Χωρίς να είχα άλλη είδηση από αλλού. Μόνο ότι έγινε το γεγονός, το ακούστηκε σε όλο τον κόσμο. Ναι. Τότε το έμαθα κι εγώ. Θυμάστε όταν το ακούσατε, πώς ένιωσετε? Μα τι έχει, λέει αυτό. Μα τι έχει αυτός ο άνθρωπος εκεί πέρα, ο παππούλης εκεί πέρα, τι έχει? Μα σήμερα όλο κλαίει. Στο νοσοκομείο. Στο νοσοκομείο. Δεν μπορούσα να κρατήσω τα δάκρυά μου. Στο τέλος, μα δεν το ακούσατε. Ήταν μέλος της ΙΟΚΑ αυτός και το έμαθε σήμερα το γεγονός, τα γεγονότα που γίνανε εκεί και τώρα δεν κρατιέται. Θα το περάσει, παιδί είναι, νέος είναι, θα το περάσει. Εμένα δεν μου περνάει ούτε σήμερα. Αρκετά χρόνια μετά την ιστορική μάχη στο Μαχαιρά, ο Αυγουστής Ευσταθίου, ένας από τους συμπολεμιστές του Γρηγόρη Αυξεντίου που βρίσκονταν μαζί του στο Κρυσφύγετο, επισκέφθηκε τον Χρήσανθο Μαχαιριώτη στο μοναστήρι αυτό. Ήρθε ο Αυγουστής εδώ. Τι θυμάστε από τότε που ήρθε, τι σας είπε? Όταν τον είδατε, τον καταλάβατε ή ήρθε και σας είπε? Τον κατάλαβα. Τον κατάλαβα. Πώς νιώσατε την ώρα που τον είδατε, περιγράψτε μας. Όπως με βλέπεις, είμαι ευσυγκίνητος. Τον αγκάλιασα, τον φίλησα και άφησα τον εαυτό μου να εκφραστεί έτσι όπως αισθανόταν. Και εκείνος έκλαιγε.
Μα εσύ μην είσαι παλικάρι, του λέω, μην κλαις. Είμαστε μαζί πάλι, μου λέει. Πόσο σε αγαπούσε το μάστορος μας. Ο μάστορος μας. Το λέμε στην Κύπρο, έτσι. Ναι, ο μάστορος μας. Για τον Αυξεντίου. Για τον Αυξεντίου. Τι ήταν για εσάς ο Γρηγόρης Αυξεντίου? Ινδάλμα. Ινδάλμα ήτανε. Χρυσός άνθρωπος. Χρυσός άνθρωπος. Σου λέω, δεν είχαμε πολλά. Γιατί απαγορευόταν αυστηρότατα να έχουμε φιλίες μεταξύ μας όταν συναντούμαθα. Και να έχουμε πράγματα τα οποία μπορούσαν να διαφύγουν και να προξενήσουν ζημιά στην... τυπικά ήσανε. Αλλά σαν άνθρωπος, σαν αγωνιστής, σαν πολεμιστής, ανέβηκε πολύ ψηλά μες στη συνείδησή μου. Και λέω, θα αξιωθώ κι εγώ να γίνω έτσι. Αυτό το λίγο που το γνωρίσατε, τι κρατάτε εσείς από την εικόνα αυτή? Τι κρατάω, παιδί μου? Τα κρατάω όλα, αλλά στα ηλικία που είμαι τώρα και αυτά όλα, ατονούν όσο πάνε. Όχι ατονούν με την έννοια δηλαδή ότι δεν με νοιάζει το ένα για το πάει, τελείωσε, ήταν μια εποχή, τελείωσε. Εγώ λέω ακόμα, εάν γίνει ένα γιουρούσι και ακόμα και τώρα, θα πάω να γραφτώ πρώτος εκεί πέρα. Και ό,τι μπορέσω να κάνω. Να δώσει ο Θεός τη μάνα μας να πάμε. Και τρώμε μπέτρες του βουνού αν δεν έχει να φάμε. Καταλαβαίνεις εσύ που βλέπεις καλύτερα, παιδί μου. Με τη μανούλα σας μέσα στο μανούλα βιβλίο. Μανούλα που έχει ένα λουλουδάκι στο ναι. Φεύγοντας, όταν ήρθατε εδώ, είχατε επαφή με την ΕΟΚΑ? Συνεχίστηκε ο αγώνας σας από εδώ, εξ αποστάσεως, βοηθούσατε? Με το διευθυντή της σχολής μας. Κρατήσατε επαφή? Κρατήσαμε. Τι κάνατε, κρατήσαμε, δηλαδή? Κρατήσαμε. Με πληροφορούσε να πούμε για τα διάφορα, να πούμε πάντοτε. Με κρατούσε ενήμερο. Αναγνωρίστηκε και η σχολή μας ως ανωτέρα εκκλησιαστική σχολή του Αποστόλου Βαρνάβα και μου έστειλε επιστολή. Την έχω, αλλά πού την έχω τώρα δεν μπορώ. Ότι μη αγωνίζεσαι να βγάλεις το νυχτερινό γυμνάσιο, διότι η σχολή μας αναγνωρίστηκε σαν ανωτέρα. Σαν ανωτέρα σχολή, εκκλησιαστική σχολή, και μπορείς να δώσεις το πανεπιστήμιο. Ήταν μια χαρά μεγάλη που μου έδωσε. Μην με έδειξετε έτσι στην Κύπρο, γιατί θα με τρομάξουνε. Περπατάω έτσι. Καλά πάτε, πολύ καλά πάτε. Εσείς ερχόμενος εδώ, μείνατε μέχρι σήμερα, 62 χρόνια μετά. Γιατί έμεινα? Γιατί? Ωραίο είναι αυτό. Γιατί έμεινα? Γιατί αγαπώ την Ελλάδα. Αγαπώ την Ελλάδα. Δεν ήταν επιφανειακό αυτό, δεν ήταν δηλαδή ότι έτσι έπρεπε να γίνει, δηλαδή, όχι, την αγαπώ την Ελλάδα. Ας μου κάνουμε μια φωτογραφία, δεν είμαστε εντάξει. Ο αγώνας της ΕΟΚΑ στοίχισε τη ζωή πολλών ανθρώπων. Θεωρείτε ότι αυτός ο αγώνας... Διαγμένος, όχι. Όχι. Δικαιώθηκαν? Θα δικαιωθούν. Πότε? Δικαιώνονται και τώρα δικαιώνονται. Στις ψυχές των αγνών ανθρώπων δικαιώνονται και τώρα. Αλλά ακόμα θα πάρουν την αξία που έχουν πραγματική, την πραγματική αξία που είχαν τότε που αρχίσαμε. Αυτό δεν φεύγει. Είναι ανεξίτηλο αυτό το πράγμα. Και προσπαθούν. Γιατί κάτι καταλαβαίνω και εγώ ακόμα, προσπαθούν να μην φαίνεται. Προσπαθούν να μην φαίνεται αυτό που κάνανε. Όμως δεν μπορούν να το καλύψουν με κανένα τρόπο. Και θα έρθει
ανάβει η φλόγα και θα φουντώσει μια μέρα, θα φουντώσει μια μέρα. Μπορεί να μας αφήσει ο Κύριος έτσι? Δεν μας αφήνει. Θέλω να μου πείτε, η σημερινή Κύπρος, όπως τη βλέπετε, όπως την ακούτε, είναι η Κύπρος που ονειρευτήκατε εσείς? Όχι. Όχι. Γιατί? Όχι. Είναι κρίμα. Αλλά εγώ δεν απογοητεύομαι. Λέω ότι θα έρθουν τα χρόνια που περάσαμε κι εμείς, θα έρθει η δύναμη του Κυρίου, θα αφήσει την Κύπρο μας. Δεν την αφήνει. Αφήνει η μάνα το παιδί, το παιδί τη μάνα. Αφού είμαστε Έλληνες, Έλληνες μέχρι το κόκαλο. Αλλά χταράς τη λευτεριά, σε ξένους μην ελπίζεις. Μόνο σου πάρτη, αν μπορείς, αλλιώς δεν την αξίζεις. Ευλογεί ο Κύριος. Καλό δρόμο να έχετε. Γεια σας. Ευχές σε όλους.